ήρθα τελείως στοιχεία. Με έφερε ο Άννας, με φυσάει ωραία σήμερα. Τι κάνετε, τι ωραία παρέα που είστε. Ευχαριστούμε. Συμπληρωθήκαμε μαζί με σένα φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είναι το πανικό. Να σου πω κάτι, πες μας. Κοίταξε να δεις, ενώ αλλάξαμε τελευταία στιγμή, αντί να πάμε στην Αθήνα ψηλά που γίνεται ένα χαμό σήμερα, είχαμε την Γλυφάδα. Ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ ωραία. Είδες. Αυτό σημαίνει ότι το σταθμό τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και τον ακολουθεί κιόλας, έτσι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά δεν έχουμε παράπονο. Δεν έχουμε παράπονο. Δηλαδή δίνουμε από το σταθμό αγάπη, αλλά νομίζω παίρνουμε και αρκετή πίσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ σε τι φάση είσαι, πώς είσαι. Καλά. Για αντέχεις, αντέχεις σύμφωνα με τις πολιτικές καταστάσεις ή αντέχεις γενικά. Εντάξει, για να δεις τώρα, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα πέρασα, πολύ δουλειά, καλό βέβαια το δημιουργικό, αλλά συνεχίζουμε ακόμα, τελειώσαμε με Πάολα και Αργυρό, λίγο νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά. Συνεχίζουμε το θέατρο. Ναι. Το 80's Musical, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εκεί είμαστε, κομπάνια είμαστε και το παίζουμε 80's. Πώς σου φαίνεται αυτή η εμπειρία? Ωραία είναι. Πρώτη φορά που συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο. Ωραία είναι, να σου πω την αλήθεια. Ωραία είναι και κάθε μέρα και γίνεται και πιο ωραίο ακόμα. Μαθαίνεις, αποκτές εμπειρία σε κάτι καινούριο. Μου αρέσει. Πώς ήταν για σένα αυτό το πράγμα να το συνδυάσεις και να κάνεις musical? Κοίταξε, ο συνδυασμός δεν ήταν δύσκολος, γιατί το να χορεύεις και να τραγουδάς είναι κάτι που το κάνω από μόνη μου στη δουλειά μου. Mm-hmm. Το δύσκολο ήταν η πρόζα. Αυτό ήταν δύσκολο για μένα. Ναι. Εντάξει, το δούλεψα. Όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι γίνομαι και καλύτερη. Θέλω να πιστεύω. Γιατί όσο και να μαθαίνεις κάτι, να σπουδάζεις, να δεν το κατακτήσεις πάνω στη σκηνή, όπως λέμε εμείς. Πάνω στην πρακτική δηλαδή. Mm. Κάθε μέρα λοιπόν, όσο παίζουμε, γινόμαστε και καλύτεροι. Οπότε σε μια νέα πρόταση για κάτι σχετικό θα πεις ναι, φαντάζομαι. Ναι, εννοείται. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται. Νομίζω έχω ακούσει και όλα τα καλύτερα λόγια, να σου πω την αλήθεια. Και, εγώ. Και είναι μια παράσταση την οποία πρέπει να τη δούμε. Και η Ελένη είναι μέσα από τα άτομα που έχω ακούσει πολύ πολύ καλά λόγια. Ότι τη πάει πάρα πολύ αυτό. Νομίζω φαίνεται και γενικώς έχει δείξει και η εξέλιξή σου, η πορεία σου, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ πάνω του. Κοίτα, δηλαδή, αν συγκρίνουμε τότε, θα το πω, από την εποχή τότε και με τους Μυστίκ, ας πούμε, που πρώτο βγήκες, μέχρι και σήμερα, τα βήματα είναι τεράστια, Ελένη, τεράστια. Τεράστια. Νομίζω ότι όλα θέλουν δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει πολύ δουλειά και μην ξεχνάμε ότι με τους Μυστίκ μου 19 χρονών. Όταν ξεκίνησα, κάτσε να φτιαχτώ λίγο. Σηκώθηκε από την καρέκλα. Σηκώθηκε από την καρέκλα. Σηκώθηκε και ωραία, για πάμε πάλι. Λοιπόν, που λε. Ναι. Τότε με τη μυστή, κοίταξε. Σίγουρα να ξεκινά κάτι όπω είναι και στο θέατρο τώρα, για να κατακτήσει και να κάνει το όνειρο σου πραγματικότητα, να τα αγγίξει έστω. Γιατί εγώ νιώθω ότι το αγγίζω όσο περνάει καιρό και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω. Σίγουρα. Γιατί προσπαθώ κάθε μέρα που να προσπαθεί, ποτέ δεν πρέπει να επαναπάβεσαι σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω πάρα πολύ, αλλά είναι και στο χαρακτήρα. Ναι. Είναι στον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν σταματάνε ποτέ να δουλεύουν. Και εγώ νομίζω ότι θα είμαι έτσι μια ζωή. Ποια είναι ακριβώς τα βήματα αυτά που κάνεις που λες ότι κάθε μέρα δουλεύεις? Δηλαδή, λες, ας πούμε, ότι okay, σήμερα το πρωί 9 με 10 θα έχω φωνητική, 10 με 11 έχω φωνητική. Πώς το κάνεις? Η δουλειά είναι αυτή που κάνω π.χ. από τον Οκτώβρη. Κάνω 3 μήνες πρόβες για ένα musical. Κάνω το musical 5 μέρες την εβδομάδα. Δουλεύω και στο μαγαζί όμως. Ναι. Ξέρεις τι να φεύγεις 11:30 από το musical, ενώ έχεις χορέψει, έχεις τραγουδήσει, έχεις παίξει 2,5 ώρες γιατί είμαι και πρωταγωνίστρια. Εννοείται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνεις και να φεύγεις μετά και σε μία ώρα να βγαίνεις σκηνή και να χορέψεις και να τραγουδάς 50 λεπτά. Καλή, εσύ το κάνεις και άρρωστη με 40 πυρετό. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό είναι πολλή δουλειά. Θα μπορούσα να μην τα κάνω μαζί. Αλλά θα μου λείψει το τέλος και δεν μπορώ να κάθομαι με τίποτα. Κοίταξε να δεις, έπαιξες μία από τις αγαπημένες μπαλάντες της καριέρας μου και νομίζω ότι η ωραιότερη μπαλάντα που έχω στην καριέρα μου, η οποία είναι του Γιώργου Παπαδόπουλου και στην Νίκη Παπαθεοχάρη, του λατρεύω και του πάρα πολύ. Και τώρα ξανασυνεργάζομαι με τον Γιώργο Παπαδόπουλο λοιπόν και μου γράφει τη δεύτερη αγαπημένη μπαλάντα της καριέρας μου, η οποία λέγεται «Δεν σου κοστάω αγάπη». Και στο Love Radio νομίζω ότι θα τα αγαπήσετε πάρα πολύ. Πώς τη θέλετε. Και Βλαχοπούλου παρακαλώ στη θέση. Πώς Βλαχοπούλου. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ. Την αγαπάς την άλλη. Είναι καταπληκτική ακριβώς. Είναι καταπληκτική και η στίχη είναι πολύ ωραία. Δεν το καταλάβετε. Μιλάει για έναν έρωτα ο οποίος έχει τελειώσει. Κάνω έτσι βλέπεις. Ο τραγουδιστής ξέρει, μπορεί να μετακινείται όταν βουίζει το μικρό το ηχείο. Λοιπόν, μιλάει για μια αγάπη που έχει τελειώσει. Έχει πια ξεκίνησει, δεν πάει άλλο. Πόνος δηλαδή. Ναι. Και όπως φεύγει η γυναίκα ή ο άντρας να ταυτιστεί με τον τραγούδι, λέει ότι δεν σου χρωστάω αγάπη πια. Είναι πολύ ωραία η στίχη. Επιτέλους ένα κομμάτι που θα πάρουμε λίγο και τα πάνω μας δηλαδή. Να δούμε τον εγωισμό μας. Και έχω μια αποκλειστική πληροφορία για το κομμάτι σου. Ότι την πληροφορία θα την πάμε και από έτσι. Εννοείται, παιδιά.
πραγματικά πια δεν υπάρχει άλλη εταιρεία για μένα. Είναι η Party Records. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αισθάνεσαι καλά εκεί. Είμαι πολύ καλά. Έχω και τον άνθρωπο μου εκεί, παιδιά μου, με εσένα, από το manager μου που ξεκινήσαμε μαζί. Και έτσι, παιδιά, είμαι ήσυχη, ήρεμη, γιατί δεν συμβαίνει εύκολα. Ό,τι θέλω γίνεται και όπως ξέρεις, είναι πολύ στις μέρες μας δύσκολο να βρεις από όλα να είσαι. Ναι. Θέλω αυτό να γίνεται κατευθείαν, ξέρεις, γιατί με τις εταιρείες και αυτά υπάρχει ένα θέμα. Είσαι άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος θα γεννήσει θες, θα τις προτείνει και έχει όραμα ουσιαστικά. Εμείς οι καλλιτέχνες που έχει όραμα. Ευτυχώς και ήταν πάρα πολύ αυτό. Και ταυτίζετε το όραμά σας. Έτσι. Να σου το λέω κάτι. Εφόσον έχουμε τώρα του Αγίου Βαλεντίνου, εφόσον είναι τώρα αύριο η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσουμε αν είσαι ερωτευμένη, αν ας πούμε, ότι πώς θα τη γιορτάσεις αύριο την ημέρα. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ σε αυτή την ημέρα. Δεν την πιστεύεις. Εντάξει, είναι μια μέρα ωραία να έρθω λίγο πιο κοντά, λουλουδάκια, ου, καρδουλίτσες, αλλά ξέρεις. Νομίζω ότι πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύεις την αγάπη στον άλλον. Είτε είναι ο άνθρωπος ζωής σου στο ερωτικό, είτε είναι στο οικογενειακό. Γιατί έχουμε μία ζωή, τρίτη ζωή, δεν ξέρω τι θα προσθέσει άλλο τον άλλον. Και για να σημαίνει κάτι με αυτήν στον άλλον, τον αγαπάμε. Ναι. Όσο πιο πολύ μπορούμε. Στη μανούλα μας, στον πατερούλη μας, στον άνθρωπο της ζωής μας, στους φίλους μας, κάθε μέρα. Δεν περιμένουμε αυτή την ημέρα. Αυτή την ημέρα ίσως πολύ, πιο πολύ. Και να μείνουμε στον άνθρωπο τη ζωή σου που είναι, θα του το δείξει πιο πολύ από ό,τι θέλει. Όχι, δεν είμαι ένα άνθρωπο που αγαπάω. Εγώ με ξέρω. Άρα δηλαδή αύριο πώ θα γιορτάσει. Έχει κάνει σχέση. Θα μαγειρέψει, α πούμε, θα κάνει κάποια σχήμα καρδιά. Σίγουρα θα είμαι στο θέατρο, έχει τη μουσική. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Ποιο είναι το πιο ωραίο δώρο που σου έχουν κάνει αν ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν την πίστευα μετά αυτή τη γιορτή, αλλά δεν έχω κάτι ξεχωριστό να σου πω. Όχι, λουλούδια, στιγμές. Ξέρεις αυτά, είναι στιγμές. Ναι, πώς το πες. Εδώ ο φίλος μου. Παιδιά, βλέπεις, συγγνώμη λίγο, δεν έχω το πιο όμορφο fan club του κόσμου. Ναι, και το πιο stylish. Δεν χειροκροτάτε, για εσάς τα λέω, Είμαστε να δεις γιατί, όλοι τραβάνε βίντεο. Αφήστε αυτά τα χειροκά κάτω, μην έρθω εκεί. Δεν έχει αφήσει να ξέρεις. Το Snapchat σίγουρα έχει γεμίσει και το Instagram. Είναι δηλαδή και εσένα το φάνηκε αυτό το οποίο σου κρούξε στο Facebook, συνεννοούνται πού θα βρίσκεσαι και να... Η Αθανασία εδώ είναι μια ψηφίστρια, μια ψηφιστές, και τους μαζεύει όλους και τους λέει. Είναι συγκεκριμένα παιδιά, όσο μπορώ να φύγω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Άι, όταν με κρατάει, όπως κι αν δεθεί, ό,τι κι αν μου πει, μου πάει, στο Θεό με πάει. Την καρδιά μου σπάει, έχει επιρροή, πάνω μου τρελή, στο Θεό με πάει.